Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα έχουμε κάποια ratings από τα top 100 play ratings top 100 του FIFA 19. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο με το Fortnite, το είδατε πιστεύω, έχει ανέβει ήδη. Την μέρα που το γυρνάω αυτό το βίντεο, η μέρα είναι Παρασκευή και δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι το 61 τα ratings. Δεν το πιάσαμε από την αρχή διότι δεν είχα γυρίσει το βίντεο με Fortnite και μόλις είχα γυρίσει από διακοπές. Και λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε με τον 100 που είναι ο Έλληνας Βράχος, ο Κώστας Μανολάς. Τα στάτ του πάρα πολύ και ίσως θα είναι ένα από τα καλύτερα center back στο παιχνίδι. Για αρχή θα είναι πανάκριβος και αν βάλεις πακέτο θα είσαι πολύ τυχερός. Ο Μάρες μια πάρα πολύ ωραία κάρτα και για... είναι το pace πολύ decent, το shooting του λίγο με ένα hunter, νομίζω, ναι, με ένα τέτοιο chemistry style, hunter, είναι μια χαρά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα chemistry styles, με συγχωρείτε, γιατί δεν ασχολούμαι καθόλου με FIFA. Οπότε ναι, Hunter, κάπως έτσι, ναι, το chemistry style το λένε. Όπως βλέπετε δεν θυμάμαι ούτε τα chemistry style, φανταστείτε πόσο το χωλιό στη Fortnite. Physical low, dribbling πολύ καλό, 4-star weak foot, 5-star skill moves. Ο Ibrahimovic που κρατείται ακόμη σε ένα υψηλό rating, και ok, τέρμα unusable με αυτό το pace, τίποτα. Απλά το rating του είναι καλό ακόμη. Ο Sterling, το shooting του είναι άθλιο. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι το shooting του. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει. Ο Sterling θα είναι... εντάξει, ακριβώς ήταν στην αρχή, αλλά μετά θα πέσει κατακόρυφωση η τιμή του λόγω του shooting. Ο επόμενος είναι ο Blaise Matuidi, ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός, θα χρησιμοποιήσει αρκετά στο FIFA 18 και εντάξει, μια ok κάρτα για CDM, θα είναι βράχος. Ο Marco Asensio που έχω δει τα σάτ του και λίγο αν είχε παραπάνω πίσω θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σαν left wing. Τώρα μόνο για cam θα είναι ο Marco Asensio, που θα το χρησιμοποιήσει και θα είναι πολύ καλός. Ο Milinkovic Savage με χαμηλό pace, αλλά το φτιάχνεις με κάποιο chemistry style, μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Και εμένα προσωπικά ο Milinkovic Savage μου άρεσε πάρα πολύ στο FIFA 18, η inform του 85 με 84 που είχα χρησιμοποιήσει. Ο Joshua Kimmich δεν θα πω ότι με εκπλήζει, για right wing αυτό το, η right back αυτό το pace είναι άθλιο, απλά δεν μπορώ να ασχοληθεί την κάρτα. Είναι άθλια για αυτό το πίση. Ο Τζέκο επίσης θα είναι τέρμα unusable, καλό shooting pace και τα υπόλοιπα δεν τα έχει και χάλια. Πάμε λοιπόν στον Κόκε. Ο Κόκε μια πολύ ωραία κάρτα στο passing και στο dribbling, όσο τον είχα χρησιμοποιήσει, λίγο που τον χρησιμοποίησα σε κάτι lone match στην αρχή του παιχνιδιού. Το pace του μας χαλάει πάρα πολύ και επειδή είναι left midfielder αντί για CM που ήταν στο προηγούμενο. Ο Ρόις μια εκπληκτική κάρτα για ακόμη μια χρονιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, θα είναι πολύ ακριβώς στην αρχή. Φιλίπε Λουίς, μια κάρτα χωρίς pace και γενικά μια ανούσια κάρτα στο παιχνίδι με τόσο ψηλό rating. Ο Κομπανί, δεν μιλάει στην κάρτα, τόσο low pace, εντάξει δεν γίνεται. Και μιλάει εδώ ο Ρόμπεν που μόλις το είδα εκπλήκτηκα. Με 79 pace, ο Άριαν Ρόμπεν, παιδιά. Εντάξει, μόνο το shooting και το dribbling έχει μείνει πολύ ψηλά. Ο Ρόμπεν έπεσε. Εντάξει, μόνο αυτό έχω να πω. Οπότε δεν θα είναι πολύ usable από 88 pace, νομίζω που είχε. Έπεσε το 79. Πολύ κρίμα για τον Ρόμπεν. Ο Άλισον, ο νέος τερματοφύλακας της Liverpool, θα είναι πολύ usable από τους καλύτερους στην Premier League. Ο Νταβίντ Αλάμπα επίσης πολύ καλός, δεν έχει τόσο pace και τόσο physical, αλλά ok, θα κάνει καλό δίδυμο με Boateng που τον έχουμε δει και θα είναι.
Ο Φαμπίνιο το νέο και άλλο ένα μεταγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ. Μια πάρα πολύ GG κάρτα για το κέντρο. Γιατί μέσα στο παιχνίδι όταν αρχίσουν και πέφτουν τιμές, λίγο θα είναι μια πολύ γιζαβλή κάρτα. Λίγο να, με ένα κίνηση που θέλει να φτιάξει λίγο το pace. Ο Βιντάλ, άλλη μια κάρτα που συζητήθηκε πάρα πολύ για αυτό το pace. Και πρέπει να το πούμε πως ο Βιντάλ, παιδιά, δεν θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθόλου στο FIFA 19. Θα είναι μια τέρμα unusable κάρτα. Με αυτό το pace δεν πας πουθενά, αλήθεια. Ο Van Dijk, ακόμα ένα μεταγραφικό αποκτήμα της Liverpool τον χειμώνα. Θα είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στο παιχνίδι, ειδικά στην αρχή. Diego Costa, εντάξει, θα πω ότι με εκπλήζει, τέρμα unusable, δεν τη χρησιμοποιήσει σχεδόν κανένας αυτήν την κάρτα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα άλλα 20 ratings. 80-61. Λοιπόν, έχουμε το Ράτσικα 9 Golan. Μια ενδιαφέρουσα κάρτα που τη χρησιμοποίησα άπειρα πάρα πολύ στο FIFA 18. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πολύ καλό παιδιά ο 9 Golan. Αλεξάνδρο, ok, τον είχα τύχει untradeable, μια ok κάρτα. Όχι κάτι ιδιαίτερο στο FIFA 18. Ο Μπενάτια, χαμηλό pace, καλό defending και physical. Ok, μια ok κάρτα. Παρέχω 47 pace, περνάμε κατευθείαν στο επόμενο. Matic, 56 pace, περνάμε κατευθείαν στο επόμενο. Δεν δυσκολιάζει με τα pace. Ξέρω, παιδιά, είναι χάλια, εγώ δεν τα μπορώ να τρέχει αργά ο παίχτης. Ο Douglas Costa που μου άρεσε πάρα πολύ μόλις είδα το pace του και το dribbling του και το passing του. Σαν camp και σαν LM μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και στο προηγούμενο FIFA μου άρεσε πολύ. Οπότε ναι. Ο Φιλικουέτα από τα αγαπημένα μου center back στο FIFA 18. Πολύ καλό defending και physical. Ο Ronaldo, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι, δεν μου αρέσει πολύ. Φερναντίνο, πολύ χαμηλό το pace, ενώ μου άρεσε FIFA 18, παιδιά. Πολύ χαμηλό. Πιάνιτς, πολύ χαμηλό και αυτός pace έπεσε πολύ. Έχει ρίξει κατά πολύ τα pace των παιχτών η EA και δεν ξέρω το λόγο. Ο Σανέ που μόλις τον είδα εκπληκτικά, γιατί είναι μια τέλεια κάρτα, παιδιά. Θα είναι πολύ usable. Αυτός και ο Σαλάχ στα δεξιά θα είναι πολύ GG. Ο Μπονούτσι, ok, χαμηλό pace. Ο Μπόατινγκ, μια από τις αγαπημένες μου κάρτες θα είναι και σε αυτό το FIFA. Μίλλερ, τίποτα ιδιαίτερο. Έντερσον, πολύ καλό θερμοφύλακα. Φιρμίνο, που μου άρεσε πάρα πολύ. Βεράντι, χάλια. Εωταμέντι, χάλια. Θιάγκο, μέτριος. Με αυτά τα στάτς μου αρέσει λίγο. Και ο Ζιλ, όχι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο. Το 100 ratings. Γεια χαρά.